και μιλάμε για τα σχολεία της δεύτερης ευκαιρίας, πανελλαδικά αλλά και στην πόλη της Λαμίας. Έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ το Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λαμίας, τον κύριο Δημήτρη Μπατζάγα. Καλησπέρα κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Παράλληλα, πρέπει να πω, κύριε Διευθυντά, υπάρχει ένα σποτάκι το οποίο έχω μάθει ότι πάντα μας κλέψετε τη δουλειά γιατί το επιμεληθήκατε εσείς. Είναι αρκετά καλό. Θα βλέπουμε λίγο και εικόνες. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Δημοσιογραφικά θα πω, το θυμάμαι περίπου από την έναρξη της δημοσιογραφικής μου πορείας. Θέλω να μου πείτε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τι είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας? Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ανήκει σε μία σειρά σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Ανήκει στην Διεύθυνση Διαβίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Mm-hmm. Είναι ένα σχολείο που δημιουργήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συγχρηματοδοτούμενου με την ελληνική κυβέρνηση. Mm-hmm. Για να βοηθήσει όσους δεν έχουν πάρει απολυτήριο γυμνασίου. Για όσους δεν έχουν πάρει απολυτήριο γυμνασίου, έτσι, μάλιστα. Ωραία. Ενήλικες. Πάνω από 18. Πάνω από 18. Ωραία. Μάλιστα. Πείτε μας τώρα λοιπόν, αρχικά λίγο τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Πού είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λαμίας, κύριε Μπατζάκα, για να ξέρουμε για πού μιλάμε, έτσι. Και ναι, οι ενδιαφερόμενοι να αρχίσουν να ξέρουν, θα πούμε και τεχνικά στοιχεία, το τι πρέπει να κάνουν. Αρχικά γεωγραφικά, πού είναι το ΣΔΕ? Είναι στην οδό Τανάγρας 30 με Μητροπολίτου Αμβροσίου, εδώ στη Λαμία. Mm-hmm. Το τηλέφωνο είναι 66028, κωδικός 22310. Και περίπου λίγους δρόμους παράλληλος είναι η Τανάγρας από την Αθηνών δεξιά. Είναι εύκολο. Πάμε εμείς τώρα να πούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουν όσοι μας ακούνε, κύριε Μπατζάκα, όσοι θέλουν, γιατί λέω και στον τίτλο, η δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και την ζωή. Είναι πολλοί κόσμος που για οποιοδήποτε λόγο δεν κατάφερε να πάρει το απολυτήριο γυμνασίου, έτσι, είναι ισότιμο ξαναλέμε. Βεβαίως. Και μπορεί να ξαναέρθει να φοιτήσει. Πείτε μας λίγο τι πρέπει να ξέρει, σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα κατατάσσεται, πώς λειτουργεί, πώς είναι. Καταρχήν για να εγγραφεί πρέπει να είναι άνω των 18. Mm-hmm. Ή να συμπληρώνει τα 18 του μέχρι 31/12 τρέχοντος έτους. Mm-hmm. Για τις εγγραφές απαιτείται η ταυτότητα και ένα απολυτήριο δημοτικού ή πιστοποιητικό. Mm-hmm. Κάποιες τάξεις του γυμνασίου. Mm-hmm. Που έχει παρακολουθήσει. Η βαθμίδα, είπαμε ότι είναι βαθμίδα δευτεροβάθμιας. Mm-hmm. Δεν ανήκει στην τυπική εκπαίδευση, ανήκει στην διαβίου μάθηση, αλλά είναι ισότιμο του γυμνασίου. Επειδή μιλάμε για ενήλικες, δίνει το πρόγραμμα ένα μπόνους στους ενήλικους για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη φοίτηση. Mm-hmm. Και το κάνει 2 χρόνια αντί για 3 το γυμνάσιο. Αυτά. Εδώ στο σποτ που είδα λέει προσαρμοσμένος στις ανάγκες σου. Βεβαίως. Κύριε Μπατζάκα. Ναι. Τι εννοείτε προσαρμοσμένος στις ανάγκες, πώς? Γιατί ξέρουμε αυτοί που θα έρθουν, οι ενήλικες, δουλεύουν, έχουν άλλες υποχρεώσεις, έχουν ένα κύκλο εργασιών και προσωπικής ζωής που πιθανόν να τους δυσκολεύει. Λοιπόν, εσείς για να τους βοηθήσετε, τι γίνεται, για πείτε μας. Καταρχήν το ωράριο είναι που τους βοηθά. Mm-hmm. Είναι 4,5 με 8,5, που σημαίνει ότι mm-hmm. από οποιοδήποτε χωριό του νομού Φθιώτιδας και αν έρθουν, ακόμη και από το Κραπενήσι και πιο μακρινές περιοχές, ναι, έχει τη δυνατότητα να επιστρέφει με το ΚΤΕΛ. Τα ΚΤΕΛ υπάρχουν, τα τελευταία δρομολόγια είναι γύρω στις 9. Mm-hmm. 9,5, 9 παρά, εκεί γύρω. Εκεί λοιπόν εμείς βοηθάμε με το ορολόγιο πρόγραμμα, ναι, όσους έρχονται από μακριά να φεύγουν λίγο νωρίτερα και να προλαβαίνουν να είναι στο σπίτι τους το βράδυ. Από την άλλη μεριά, το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων. Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την εκπαίδευση την τυπική που ξέρουμε στα σχολεία, γιατί εφαρμόζονται άλλες μέθοδοι και άλλες θεωρίες. Mm-hmm. Παράδειγμα, ο ενήλικας έχει εμπειρίες. Δεν του δίνεις ένα βιβλίο για να ανοίξει και να διαβάσει. Αλλά δίνει κατευθύνσεις, ο εκπαιδευτικός δίνει κατευθύνσεις, ναι, και ο ενήλικας μέσα από την ομάδα, ναι, δουλεύοντας ομαδικά, ανακαλύπτει τη μάθηση. Δηλαδή μιλάμε για μια ανακαλυπτική μάθηση, είναι αυτή που κάνει τον ενήλικο να
αισθάνεται πάρα πολύ ωραία, μαθαίνοντας ο ίδιος. Πώς άρα να δεν, μαθαίνει. Δεν είναι η αυστηρή, έτσι όπως την ξέρω και εγώ, κύριε Μπατζάκα, και οι περισσότεροι, ναι. Να έχουμε το βιβλίο, να έχουμε κεφάλαια, να διαβάζουμε και να προχωράμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι. Μάλιστα. Υπάρχει ύλη η οποία διαμορφώνεται, ναι, με βάση των αναγκών των εκπαιδευμένων. Τα κενά που έχουν, ναι, ο εκπαιδευτής σε κάθε μάθημα ασχολείται τον πρώτο καιρό με αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τι μπορούν και τι χρειάζονται να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι, ναι, ώστε να μπορέσει να καλύψει το κενό. Άρα λοιπόν, να το πω εγώ λίγο, δεν ξέρω αν είναι σωστό, αν είναι λίγο πιο μικρή κλειστή ομάδα, πιο διαδραστικό ίσως, κύριε Βατζάκα, πώς να το τιτλοφορήσουμε αυτό το μάθημα, κάπως έτσι. Ναι, είναι, ναι, πιο βεβαίως, άμεσο ουσιαστικά. Συνεργατικό να το πούμε. Συνεργατικό. Ομαδοσυνεργατικό. Ομαδοσυνεργατικό. Ναι. Εδώ τώρα μπορούν να κάνουν, είπαμε όσοι είναι από 18 και άνω, έτσι, είναι ενήλικες. Υπάρχει κάποιος περιορισμός και τι εννοώ? Για να μην παρεξηγηθώ, πέρα από το ηλικιακό, θρησκευτικός, φιλετικός, τίποτα από όλα αυτά, έτσι? Φυσικά όχι, αλίμονο. Έτσι. Θα όχι, ήταν το λέμε γιατί, για να υπάρχει έτσι ξεκάθαρο στο μυαλό των πολιτών, κύριε Βατζάκη. Εννοείται, όχι, ναι. Και τα μαθήματα είναι 4,5 με 8,5, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω από εσάς, κύριε Βατζάκη, επειδή ξέρω ότι κάνετε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με τον υποδιευθυντή, τον κύριο Φιτιλή, που είναι πολύ καλή δουλειά σας, που κάνετε και μπράβο σας. Για την προσφορά του. Είναι πολύτιμη. Εγώ λοιπόν θέλω να κλείσετε εσείς με όποιον τρόπο επιθυμείτε το μήνυμα που θέλετε να περάσετε στους 18άριδες και άνω, εγώ θα πω, κύριε Βατζάκα, που θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και τη ζωή, και να κλείσουμε με αυτό. Τολμήστε, τολμήστε να συνεχίσετε τις σπουδές σας. Η μάθηση και η γνώση θα σας μετασχηματίσει και είναι η μεγαλύτερη και η ωραιότερη επανάσταση σε μια κοινωνία, και την έχει ανάγκη η Ελλάδα. Γιατί η γνώση και η μάθηση, μετασχηματίζοντας τους ανθρώπους, φέρνει επαναστατικές αλλαγές στην κοινωνία. Και αυτή θα είναι η χαρά μου να το δω και στη Λαμία. Λοιπόν, εγώ θα πω σε κάθε περίπτωση, αν και είμαι σίγουρος, κύριε Μπατζάκα, και σε εσάς και στον κύριο Φιτιλή, αλλά και όσοι θα δουλέψετε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε να υπάρξει ενδιαφέρον. Εγώ κλείνω και λέω: η διεύθυνση του σχολείου είναι Τανάγρας 30 και Μητροπολίτου Αμβρόσιου, και υπενθυμίζω το τηλέφωνο 2231-066-028. Μάλιστα. Καλή σχολική σεζόν σας εύχομαι σε εσάς και στους συνεργάτες σας, κύριε Μπατζάκα. Ευχαριστώ πάρα καλό πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά.